Ανδρέας Μαυρογιάννης και Νίκος Χριστοδουλίδης δίνουν την τελική μάχη για την ανάδειξη του 8ου Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεύτερος γύρος των εκλογών σήμερα και οι κάλπες άνοιξαν στις 7 το πρωί. Και εμείς συνδεόμαστε με τον Δημήτρη Χάτζη Ιωσήφ από το Ωμέγα Κύπρου για να δούμε, Δημήτρη, όλα τα νεότερα για την πορεία της διαδικασίας. Καλησπέρα από τη Λευκοσία, Αδαμαντία. Η ώρα της αλήθειας έφτασε. Σήμερα οι Κύπροι σε μια γιορτή της Δημοκρατίας καλούνται να αναδείξουν τον 8ο Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα πρέπει να πούμε πως οι δύο διεκδικητές της Προεδρίας είναι δύο πρώην στενοί συνεργάτες του νυν Προέδρου της Δημοκρατίας, του Νίκου Αναστασιάδη, ο οποίος ουσιαστικά ολοκληρώνει πλέον και ένα κύκλο δεκαετούς θητείας στην Προεδρία, με τη χώρα να εισέρχεται πλέον σε μια νέα εποχή και ένα διαφορετικό, θα έλεγα, πολιτικό σκηνικό. Πρόκειται λοιπόν για τον Νίκο Χριστοδουλίδη, ο οποίος διετέλεσε κυβερνητικός εκπρόσωπος και υπουργός εξωτερικών της παρούσας διακυβέρνησης, κατέρχεται ως ανεξάρτητος και στηρίζεται από τρία κόμματα του λεγόμενου ενδιάμεσου χώρου. Στον πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών εξασφάλισε μάλιστα την πρωτιά με ένα ποσοστό 32,4%. Και ο δεύτερος μονομάχος, όπως προανέφερες πολύ σωστά, είναι ο Ανδρέας Μαυρογιάννης, ο τέος διαπραγματευτής της κυβέρνησης για το κυπριακό πρόβλημα, ο οποίος κατέρχεται επίσης ως ανεξάρτητος και στηρίζεται από το μεγάλο κόμμα της αντιπολίτευσης, της αριστεράς, το ΑΚΕΛ, ενώ στο πρώτο γύρο των προεδρικών εκλογών εξασφάλισε ένα ποσοστό 29,59%. Φαβορεί, να πούμε, πως θεωρείται σύμφωνα και με τις δημοσκοπήσεις ο Νίκος Χριστοδουλίδης, ωστόσο όλα τα ενδεχόμενα είναι ανοιχτά και αναμένεται να υπάρξει μια αμφίροπη αναμέτρηση. Πάντως και δύο εμφανίζονται έτοιμοι να ηγηθούν της επόμενης ημέρας. Θα πρέπει να σημειώσουμε πως με τις σημερινές εκλογές στην Κύπρο, Αδαμαντία, ουσιαστικά ανοίγει και μια αυλαία εκλογικών αναμετρήσεων στην περιοχή μας, καθώς ακολουθούν εκλογές στην Ελλάδα και την Τουρκία, κάτι που μας απασχολεί ιδιαίτερα, καθώς επηρεάζουν άμεσα και τις εξελίξεις στο κυπριακό πρόβλημα. Καταληκτικά να πω πως η εκλογική διαδικασία βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 7 η ώρα το πρωί. Οι κάλπες αναμένεται να κλείσουν στις 6 το απόγευμα, ενώ στις 7:30 θα γνωρίζουμε ποιος θα είναι ο νέος πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας. Ενώ αναμονή λοιπόν του τελικού αποτελέσματος, Δημήτρη Χατζιωσήφ, να σε ευχαριστήσουμε πολύ.